Κάποτε μια γυναίκα απελωρίων διαστάσεων, ευστραφής δηλαδή κυρία, επέμενε να της φτιάξει έναν τραγούδινο ποιητάρης Χρή Παλέσης, που χωρίς να χάσει καιρό της είπε: «Ανταν να θέλω πλάστης μου, δίχα τα νέφη βρέσει. Φαντάζομαι σε θκιάπασα, ίντα που τάτσαν έχεις». Ο ίδιος, νομίζω την ίδια μπασάνε λαλούσαν την αούστα και είχε ένα μαχαζούι μητσί μες τη λίδρας και λαλεί «Αδέτε ίντα μαχαζί σχέδιον της αμπούστας, αλλά όπως έμεινε αλήθερος ο σύστος της αούστας». Ήταν κάποτε ο Άζινος στο Βαρόσι, όπου συνάντησε μια κοπέλα που μόλις είχε να αγοράσει έναν καινούριο ποδήλατο. Και η κακόμοιρη του ζήτησε να της φτιάξει έναν τραγούδι για το ποδήλατο της. Ακούστε λοιπόν τι της κάρωσε αμέσως. «Έθελα να είναι η βίλα μου σε έλα του ποδήλατου και σούν οι καβαλάρισσα είναι τα καλά ενάτουν». Το 1941 έγινε σεισμός στο παραλίμνη. Ο Πάτσαλος ήταν μέσα στην επιτροπή που κατέγραφε τις ζημιές. Όταν τελείωσε η όλη διαδικασία, μαζεύτηκαν όλοι οι χωριανοί σε έναν καφενείο. Τότε ο Λοΐζος Κομίτης ζήτησε από τον ποιητάρη να του πει έναν τραγούδι. Και του το είπε ευθύς: «Εψες την ώρα του σεισμού, ούλη η γη εσούστη. Τα πλάσματα τρομάξασαι και σου έγαμνιέ σου πούστη». Ο ίδιος ο ξενής Πάτσαλος διηγείται το εξής. Μια ημέρα, λέει, έρασα από έναν καφενείο και είπε μου ο καθηγής: «Πώς περνάς μετά τη σκέξενη?» Έκαμα να περάσω που τζαμε και στράφηκα πίσω και έκαμα τον κλαμένον και είπουν του: «Έλουσα την και πέθανε, που του λαλό πιστεύκεις, μάχω παράπονο γιατί να κάτσεις να μου την κρατείς, εν την ζωντανεύκεις». Ο Πάτσαλος πάλι διηγείται την ακόλουθη ιστορία. Μιαν αποχήν επήρα πατάτες στην αποθήκη του Κουνά. Σύμπτωσης την ημέρα τζίνινε σταμάτησε η εξαγωγή. Εμείναν οι πατάτες ούλες μες στην αποθήκη. Είχαν ούλοι αθιάσει και γυρκάζαμε να τους πω τραούθκια. Είπα τους: «Έθελα να είναι η βίλα μου όπως τον Καλαμιώνα. Πάμε να τον κόψουν συμπολιού χιλιάες το χειμώνα. Αρσινική και θηρική να φάτε ούλοι πόνα». Κάποτε ο Παλέσης έφτιαχνε τραγούδια σε διάφορους νέους που τον πλησίαζαν και του έλεγαν το όνομα τους. Σε μια στιγμή λοιπόν τον πλησίασαν δύο αδέρφια και τον προκάλεσαν να φτιάξει και για τους δυο έναν τραγούδι μόνο. Όχι ένα για τον καθένα. Ο Παλέσης ρώτησε να μάθει τα ονόματα τους. Ο ένας λεγόταν Γιάννης και ο άλλος, δυστυχώς, λεγόταν Χρήστος. Ακούστε τι τους κάρωσε. «Εγώ αγαπώ τους φίλους μου τον Γιάννη και τον Χρήστο, γιατί μ' αφήνουν και γαμώ της μάνας τους το σύστο».